Καλησπέρα κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ξεκινάει η νέα σεζόν εκπαιδευτική με το πρόγραμμα συνεχιζόμενης επιμόρφωσης του ιατρικού διαβαλκανικού, όπως και γίνεται και για όλο τον όμιλο, με πρώτο θέμα και φυσικά διαδικτυακά, γιατί ακόμα βρισκόμαστε, όπως όλοι ξέρουμε, στην εν μέσω πανδημίας. Με πρώτο θέμα που θεωρώ ότι είναι σημαντικό και είναι πλην των ιατρικών καθαρά τεχνοκρατικών περιεχομένων, αλλά αφορά όλη μας την ιατρική πράξη και γιατρούς και ιδρύματα και το ασθενείς, που έχει να κάνει με τους κανονισμούς που ισχύουν πλέον για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, για το οποίο βέβαια είναι ένα θέμα το οποίο ιατρικά δεν το κατέχουμε εμείς. Χρειαζόμαστε τις γνώσεις νομικών, διότι αυτοί είναι οι αρμόδιοι που χειρίζονται αυτές τις ρυθμίσεις, τους κανονισμούς και μας τους μεταφέρουν για την εφαρμογή. Έτσι λοιπόν, σήμερα ο μιλητής είναι ο κύριος Αναστασόπουλος Νικόλος, δικηγόρος και ο υπεύθυνος προστασίας προσωπικών δεδομένων του ιατρικού, του ομίλου του Ιατρικού Αθηνών, ώστε να ακούσουμε τους κανονισμούς αυτούς, τι ισχύει για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που αφορά τους επαγγελματίες υγείας και ιδιαίτερα την ενότητα αυτή, τους ιατρούς, όπως λέει και το πρόγραμμα. Συνεπώς, καλωσορίζουμε τον κύριο Αναστασόπουλο στην εκδήλωσή μας και φυσικά ό,τι ερωτήσεις, σχόλια υπάρχουν, στο τέλος μπορείτε πάλι διαδικτυακά να τα μεταφέρετε στον κύριο Αναστασόπουλο. Κύριε Αναστασόπουλο, χαιρόμαστε που είσαστε μαζί μας. Σας δίνουμε το λόγο. Καλησπέρα σας και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποδοχή στην επιστημονική σας κοινότητα. Και θα σας μιλήσω για το καθεστώς που ισχύει πλέον με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων στο βαθμό που αφορά την ειδικότητα των ιατρών. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με κάποιες βασικές έννοιες σιγά σιγά. Καταρχήν να γίνει σωστό γνωστό ότι δεν είναι νέα έννοια η προστασία των προσωπικών δεδομένων, προϋπήρχε από πολλά χρόνια. Η διαφορά με το προηγούμενο καθεστώς είναι ότι πλέον υπάρχουν ενιαίοι κανόνες για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα οι κανόνες αυτοί είναι υπερνομοθετικής ισχύως, δηλαδή είναι πιο ισχυροί από τον εθνικό νόμο. Ποιους αφορά όλες τις επιχειρήσεις και τους φορείς που συλλέγουν και επεξεργάζονται δεδομένα εν ζωή φυσικών προσώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανεξάρτητα το που έχουν έδρα. Και αυτό είναι μια μεγάλη καινοτομία του κανονισμού σε σχέση πάλι με το προηγούμενο καθεστώς. Η βασική ρόλη των εμπλεκομένων μερών σε αυτό το πλαίσιο είναι πρώτα απ' όλα το υποκείμενο των δεδομένων, δηλαδή προκειμένου οι ασθενείς μας κατά κύρια βάση, καθώς επίσης και οι υπάλληλοι και οι συνεργάτες μας. Άρα λοιπόν, υποκείμενο των δεδομένων είναι το κάθε φυσικό πρόσωπο εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι φορέας των προσωπικών δεδομένων που το αφορούν και μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίησή του. Σημαντική έννοια επίσης είναι αυτή του υπευθύνου επεξεργασίας, που είναι το κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ορίζει τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων. Προσοχή εδώ πέρα, θα πρέπει και οι δύο προϋποθέσεις, δηλαδή ο ορισμός και των σκοπών αλλά και των μέσων της επεξεργασίας, να πληρούνται ταυτόχρονα. Αν λείπει το ένα εκ των δύο, δεν είμαστε υπεύθυνος επεξεργασίας. Εκτελώντας την επεξεργασία, είναι το κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διενεργεί επεξεργασίες προσωπικών δεδομένων υπό τις οδηγίες και για λογαριασμό ενός υπευθύνου επεξεργασίας. Σημαντικός ρόλος είναι επίσης και αυτός του υπευθύνου προστασίας δεδομένων, όπου πρόκειται για ένα ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο που είναι αρμόδιο για την εποπτεία συμμόρφωσης και το σημείο επικοινωνίας με την εκάστοτε εποπτική αρχή. Η οποία εποπτική αρχή είναι μια ανεξάρτητη δημόσια αρχή κάθε κράτους μέλους με καθήκοντα ελέγχου, επιβολής προστήμων και έκδοση οδηγιών. Τώρα, κάποιες από τις βασικές έννοιες που συναντάμε συχνά στην ενασχόληση την καθημερινή με τα προσωπικά δεδομένα είναι οι εξής. Πρώτα και κύρια, τι είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα? Είναι η κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο, επαναλαμβάνω, εν ζωή. Προσωπικά δεδομένα είναι τα δεδομένα που αφορούν έναν άνθρωπο που βρίσκεται σε ζωή. Αν δεν βρίσκεται σε ζωή, δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν.
Επεξεργασία είναι κυριολεκτικά η κάθε πράξη σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως για παράδειγμα η συλλογή, η αρχειοθέτηση, η αναζήτηση, η χρήση, η επισκόπηση, όλα αυτά συνιστούν επεξεργασία. Μετά έχουμε κάποιες ειδικές κατηγορίες δεδομένων, αυτά που λέμε ευαίσθητα, τα οποία αποτελούνται, για παράδειγμα, από δεδομένα υγείας. Σίγουρα είστε ιδιαίτερα εξοικειωμένοι με αυτόν τον όρο. Απλώς να τονίσουμε ότι πρόκειται για δεδομένα που αποκαλύπτουν πληροφορίες σχετικά με τη φυσική αλλά και την ψυχική υγεία ενός φυσικού προσώπου. Υπάρχουν τα γενετικά δεδομένα που σχετίζονται με γενετικά χαρακτηριστικά φυσικού προσώπου που κληρονομήθηκαν ή αποκτήθηκαν, και δεδομένα βιομετρικά, τα οποία με την κατάλληλη τεχνική επεξεργασία μπορούν να οδηγήσουν επίσης στη ταυτοποίηση ενός φυσικού προσώπου. Άρα λοιπόν έχουμε δύο κύριες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων: τα απλά δεδομένα και τα ευαίσθητα δεδομένα ή ειδικές κατηγορίες δεδομένων. Στα απλά δεδομένα έχουμε ονοματεπώνυμο, ταυτοτικά στοιχεία γενικότερα, στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία κατοικίας, τραπεζικά στοιχεία, καθώς επίσης και ο ΆΜΚΑ. Και θέλω να το τονίσουμε αυτό το σημείο, γιατί επί της αρχής, σύμφωνα και με τη σχετική απόφαση της εποπτικής μας αρχής, ο ΆΜΚΑ συνιστά απλό δεδομένο. Όταν όμως συνδυαστεί ο αριθμός ΆΜΚΑ με κάποια δεδομένα υγείας, τότε αλλάζει θέση και υπόκειται στην κατηγορία των ευαίσθητων δεδομένων μαζί με τα δεδομένα υγείας, όπως είδαμε, τα βιομετρικά, τα γενετικά και δεδομένα που αποκαλύπτουν φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, συνδικαλιστική δράση, θρησκευτικές και πολιτικές πεποιθήκες, καθώς και ποινικές καταδίκες. Πάμε τώρα να δούμε τον πυρήνα του κανονισμού που σχετίζεται με τις θεμελιώδεις αρχές που ορίζονται στο άρθρο 5 του κανονισμού. Έχουμε 6 θεμελιώδεις αρχές, τις οποίες, έτσι για να είναι και πιο εύπεπτες, τις έχω αποτυπώσει εικονικά σαν την καρδιά του ανθρώπινου οργανισμού, και πρόκειται για το πρώτο μπουκέτο που είναι η νομιμότητα, η αντικειμενικότητα και η διαφάνεια. Δηλαδή, κάθε επεξεργασία θα πρέπει να είναι νόμιμη, να είναι διαφανής, έτσι, και να γίνεται για θεμητό σκοπό. Επίσης, δεύτερη αρχή είναι ο περιορισμός του σκοπού της επεξεργασίας. Δηλαδή, επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς. Πολύ σημαντική επίσης αρχή είναι η ελεγχιστοποίηση των δεδομένων, που σημαίνει ότι χρησιμοποιούμε τόσα δεδομένα όσα είναι απαραίτητα για την επίτευξη του επιδιωκόμενου κάθε φορά σκοπού. Σημαντική επίσης αρχή είναι η ακρίβεια των δεδομένων, δηλαδή να έχουμε τα δεδομένα τα ακριβή, να είναι επικαιροποιημένα, να είναι σε ενεστώτα χρόνο ακριβή ως προς το φυσικό πρόσωπο που αφορούν. Και γι' αυτό το λόγο συχνά θα πρέπει να γίνεται κάποια επικαιροποίηση των αρχείων μας. Μετά, ιδιαίτερα σημαντική αρχή είναι η αρχή του περιορισμού της περιόδου τήρησης. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι δεν μπορούμε να κρατάμε, να φυλάσσουμε δεδομένα για όσο χρόνο θέλουμε, για πάντα. Πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένος χρόνος και να αιτιολογείται. Έχουμε, στο βαθμό που αφορά τους ιατρούς, έχουμε δύο γενικές περιπτώσεις, θα λέγαμε, περίοδων τήρησης. Είναι οι περίοδοι τήρησης που προβλέπονται από κάποια νομοθεσία και υπάρχουν και οι περίοδοι τήρησης που ανήκουν σε αυτό που λέμε εύλογος χρόνος. Στην πρώτη περίπτωση, όπως θα γνωρίζετε, έχουμε για παράδειγμα τον κώδικα ιατρικής διοντολογίας, το άρθρο 14, που μας προσδιορίζει και μας λέει ότι για την πρωτοβάθμια υγεία τα δεδομένα τα οποία θα συλληφθούν και θα φτιαχτεί το ιατρικό αρχείο πρέπει να τηρηθούν για 10 έτη. Αντίστοιχες διατάξεις υπάρχουν π.χ. για τις κλινικές μελέτες, που μας λέει ότι θα πρέπει να τηρηθούν για 25 έτη. Και ούτω καθεξής, όπως για την αιμοδοσία, τα δεδομένα πρέπει να τηρούνται για 30 έτη. Στην κατηγορία, ας πούμε, του εύλογου διαστήματος, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε σαν παράδειγμα τις περιπτώσεις συλλογής βιογραφικών από κάποιους υποψήφιους. Σε αυτή την περίπτωση, το εύλογο διάστημα εκτιμάται περίπου στους 6 μήνες, και αυτό έχει την εξής λογική. Μετά από 6 μήνες, εφόσον δεν έχω συνεργαστεί με τον υποψήφιο, αλλά ακόμα και αν είχα συνεργαστεί, είναι σίγουρο και βέβαιο ότι αυτός ο υποψήφιος θα έχει βρει μια δουλειά, θα έχει πάει παρακάτω, θα έχει εμπλουτίσει περαιτέρω το βιογραφικό του. Άρα δεν υπάρχει κάποιος λόγος να τηρώ ένα βιογραφικό το οποίο πλέον δεν είναι επικαιροποιημένο παραπάνω από ένα διάστημα 6 μηνών. Αυτό το διάστημα λοιπόν, όπως έχει καθοριστεί και με νομολογία, από εκεί δηλαδή προκύπτει, ας πούμε, ο προσδιορισμός του διαστήματος, είναι το εύλογο διάστημα.
Και τέλος έχουμε την αρχή της ακεραιότητας και της εμπιστευτικότητας, που είναι ένα δάνειο από το πλαίσιο, από τους κανόνες που αφορούν την προστασία, την ασφάλεια των πληροφοριών, που είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικές. Θα πρέπει δηλαδή να είμαστε σε θέση να έχουμε ακριβώς τα ίδια δεδομένα που έχουμε συλλέξει και να είναι εμπιστευτικά, να μην έχουν πρόσβαση οποιοδήποτε. Τέλος, έχουμε την αρχή της λογοδοσίας, την οποία την αποτυπώνω σαν τον ανθρώπινο εγκέφαλο, για τον εξής λόγο, διότι εκτός του ότι καταλαμβάνει ένα ξεχωριστό εδάφιο, μια ξεχωριστή παράγραφο του άρθρου 5, στην ουσία η λογοδοσία είναι αυτή που μας οδηγεί, άμα θέλετε, στην αυτογνωσία και στην εκτίμηση του επίπεδου συμμόρφωσης που έχουμε. Η υποχρέωση της λογοδοσίας είναι πάρα πολύ σημαντική, διότι επί πρακτείου σημαίνει ότι θα πρέπει ο κάθε υπεύθυνος επεξεργασίας, προκειμένου ο κάθε ιατρός, να είναι σε θέση ανά πάσα ώρα και στιγμή να αποδείξει ότι είναι συμμορφωμένος. Με τις απαιτήσεις του κανονισμού πάντα, έτσι. Αυτό έχει ιδιαίτερη βαρύτητα να λάβουμε υπόψη ότι με τον νέο κανονισμό έχει επέλθει η αναστροφή του βάρους απόδειξης. Δηλαδή, αν ένα υποκείμενο κάνει μια καταγγελία, αν ένας ασθενής κάνει μια καταγγελία, δεν είναι ο ασθενής που πρέπει να αποδείξει ότι παραβιάστηκαν τα δεδομένα του, αλλά είναι ο καταγγελόμενος, ο οποίος θα πρέπει να αποδείξει ότι δεν υπέστη παραβίαση των δεδομένων του υποκείμενου. Άρα λοιπόν, πλέον τα πράγματα έχουν γίνει πολύ πιο σοβαρά και πολύ πιο περίπλοκα για όσους επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα. Στο πλαίσιο της λογοδοσίας λοιπόν, ο κάθε υπεύθυνος επεξεργασίας, ο κάθε ιατρός, θα πρέπει να είναι σε θέση, πέραν όλων των υπολείπων, έτσι, να ικανοποιήσει και τα δικαιώματα που προβλέπει ρητά ο κανονισμός, τα δικαιώματα των υποκειμένων. Τέτοιο είναι, ας πούμε, το δικαίωμα της προβάσης, το πιο κλασικό, δηλαδή το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να γνωρίζει εάν τα δεδομένα του υφίσταται επεξεργασία και να λάβει κάθε σχετική πληροφορία και αντίγραφο αυτών. Είναι το πιο διαδεδομένο δικαίωμα. Και μόλις πρόσφατα, δηλαδή πριν μερικές εβδομάδες, η Εθνική Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων επέβαλε και το πρώτο της πρόστιμο σε ιατρό, σε συνάδελφό σας, ακριβώς διότι δεν ικανοποίησε το δικαίωμα πρόσβασης γονέων για τα δεδομένα του ανήλικου τέκνητος. Το πρόστιμο αυτό αξιολογείται από την πλευρά μας, από την πλευρά των νομικών, ως το μια νέα εποχή, γιατί δεν είχε ξαναεπιβληθεί τέτοιου είδους πρόστιμο σε γιατρό. Σηματοδοτεί λοιπόν μια νέα εποχή αυστηρότερων ελέγχων και επισημαίνεται ότι ο γιατρός, ο οποίος τέλος πάντων τιμωρήθηκε, να το πούμε έτσι, συνεχίζει να βρίσκεται υπό έλεγχο, έτσι. Δεν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος, αλλά μόνο για το δικαίωμα της πρόσβασης του επιβλήθηκε το πρόστιμο των 5.000 ευρώ. Άλλο σημαντικό δικαίωμα είναι το δικαίωμα της διόρθωσης, δηλαδή κάθε υποκείμενο δεδομένων μπορεί να απαιτήσει από τον κάθε υπεύθυνο επεξεργασίας τη διόρθωση των ανακριβών δεδομένων του και μάλιστα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Αυτό σχετίζεται με την αρχή της ακρίβειας των δεδομένων που είδαμε λίγο πιο πριν. Επίσης, σημαντικό δικαίωμα είναι το δικαίωμα της διαγραφής, όπου δίνει τη δυνατότητα σε κάθε υποκείμενο να απαιτήσει τη διαγραφή των δεδομένων του από τον υπεύθυνο επεξεργασίας. Τώρα, αυτό είναι ένα δικαίωμα το οποίο ικανοποιείται υπό προϋποθέσεις. Και το λέω αυτό διότι, αν για παράδειγμα πρέπει να γίνεται πάντα μια στάθμιση, κάθε αίτημα που μας γίνεται θα πρέπει να σταθμίζεται, να αξιολογείται. Άρα λοιπόν, αν εμένα μου λέει ο νόμος σαν γιατρός ότι πρέπει να τηρήσω τον ιατρικό φάκελο για 10 χρόνια του ασθενούς μου και έρχεται στα 5 χρόνια ο ασθενής μου και μου λέει «Σε παρακαλώ, διέγραψε τα δεδομένα μου, διέγραψε το φάκελό μου». Εγώ, σαν ιατρός, πρέπει να το απαντήσω ότι το αίτημά σας δεν μπορεί να ικανοποιηθεί, διότι έχω ένομη υποχρέωση να τα τηρήσω για 10 χρόνια. Γι' αυτό και λέμε ότι είναι ένα δικαίωμα το οποίο ικανοποιείται υπό προϋποθέσεις. Έχουμε και κάποια άλλα δικαιώματα, όπως το δικαίωμα του περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα της φορητότητας, δηλαδή να ζητήσει π.χ. ένα υποκείμενο τη μεταφορά του ιατρικού του αρχείου από τον ένα γιατρό στον άλλο, και το δικαίωμα των αντιρρήσεων. Αυτά είναι τα βασικά δικαιώματα. Υπάρχουν όμως άλλα δύο τα οποία συνήθως δεν ξέρω γιατί, αλλά δεν αναφέρονται συνήθως σε άλλες τοποθετήσεις που έχω ακούσει συναδέλφων. Αλλά είναι εξίσου σημαντικά. Το ένα είναι το δικαίωμα της ανάκλησης προηγούμενης εγκατάθεσης του άρθρου 7 του κανονισμού,
καθώς επίσης και το ίδιο το δικαίωμα της καταγγελίας. Πρόκειται για δύο αναφέρετα και απαράγραπτα δικαιώματα του υποκειμένου. Στο μεν πρώτο είναι όταν η νόμιμη βάση της επεξεργασίας στηρίζεται στην συγκατάθεση του υποκειμένου, τότε θα πρέπει να του παρέχω τη δυνατότητα, έχει δηλαδή ούτως ή άλλως το δικαίωμα του υποκείμενου, να ζητήσει ανά πάσα ώρα και στιγμή την ανάκληση της συγκατάθεσής του και εγώ θα πρέπει να την ικανοποιήσω άμεσα. Το δικαίωμα της καταγγελίας, όπως λέει και ο τίτλος, κάθε υποκείμενο, αν θεωρεί ότι προσβάλλονται τα δικαιώματα και ελευθερίες του ή παραβιάζονται τα προσωπικά του δικαιώματα, μπορεί χωρίς καν να απευθυνθεί πρώτα σε έναν υπεύθυνο επεξεργασίας, στο γιατρό για παράδειγμα, μπορεί κατευθείαν να απευθυνθεί στην εποπτική αρχή και να υποβάλει συγκεκριμένο έντυπο καταγγελίας. Τώρα, πρακτικά τι σημαίνει η παραβίαση των διατάξεων του κανονισμού? Πρακτικά σημαίνει πολύ υψηλά πρόστιμα, τα οποία μπορούν να φτάσουν σε επίπεδα των 10 ή των 20 εκατομμυρίων ευρώ ή του 2% ή του 4% του ετήσιου παγκόσμιου τζίρου που έχει ο υπεύθυνος επεξεργασίας, ό,τι είναι μεγαλύτερο. Και θέλω να έχετε υπόψη σας ότι αυτά είναι μόνο τα διοικητικά πρόστιμα. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχουν και άλλες αστικές αξιώσεις ή μπορεί να επιβληθούν και περαιτέρω ποινικές κυρώσεις, τα οποία είναι ανεξάρτητα από τα διοικητικά πρόστιμα που προβλέπει ο κανονισμός. Και εδώ είναι που γίνονται τα πράγματα λίγο επικίνδυνα. Πάμε τώρα λίγο να δούμε πιο συγκεκριμένα ζητήματα που σχετίζονται με τον ιατρό υπό την ιδιότητα του υπευθύνου επεξεργασίας. Λοιπόν, ο γιατρός είναι τρεις περιπτώσεις όπου ενεργεί υπό την ιδιότητα του υπευθύνου επεξεργασίας. Πρωτίστως, όταν ενεργεί ως πάροχος υπηρεσιών υγείας απέναντι στους ασθενείς. Δευτερευόντως, όταν ενεργεί ως εργοδότης απέναντι στο έμεσο προσωπικό του. Και τριτευόντως, όταν ενεργεί ως συμβαλόμενος απέναντι σε συνεργάτες και τρίτα μέρη. Άρα λοιπόν, ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι υπόλογος απέναντι σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες φυσικών προσώπων, τους ασθενείς, τους υπαλλήλους και τους συνεργάτες του. Εδώ θέλω λίγο να σταθούμε σε ένα σημαντικό ζήτημα. Αρκεί το ιατρικό απόρριτο για τη συμμόρφωση με τον κανονισμό? Η απάντηση είναι ξεκάθαρα όχι, γιατί το ιατρικό απόρριτο αφενός αφορά μόνο τους ασθενείς, αφετέρου αποτελεί μία, ας το πούμε, εγγύηση συμμόρφωσης. Δεν είναι η ίδια η συμμόρφωση, είναι ένα μέτρο συμμόρφωσης, αν θέλετε. Σε κάθε περίπτωση, το ότι υφίσταται υποχρέωση ιατρικού απορρίτου δεν σημαίνει ότι τηρείται. Και αυτό θα το συνδέσουμε με την αρχή της λογοδοσίας που αναφέραμε πιο πριν, που πρέπει ανά πάσα ώρα και στιγμή να αποδείξουμε ότι τηρούμε τις διατάξεις του κανονισμού. Άρα, η ύπαρξη και μόνο εκ του νόμου ιατρικού απορρίτου δεν λέει από μόνη της κάτι. Για να έχουμε λοιπόν ένα έτσι αποδεκτό, basic, πολύ βασικό επίπεδο συμμόρφωσης σε μια τέτοια περίπτωση, έχοντας απέναντί μας δηλαδή τις τρεις κατηγορίες αυτές των υποκειμένων, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ότι απέναντι στους ασθενείς θα πρέπει να υπάρχει σχετική ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους, καθώς επίσης και όλες αυτές οι ορίες να έχουν καταγραφεί σε ένα αρχείο δραστηριοτήτων. Απέναντι στους υπαλλήλους θα πρέπει επίσης να υπάρχει σχετική ενημέρωση, οι οποίες και οι δύο ενημερώσεις θα πρέπει να είναι κατά κάποιο τρόπο διαθέσιμες, ούτως ώστε να αποδεικνύουν ότι τις έχουμε παράσχει. Έτσι, πάλι αρχή της λογοδοσίας. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι να γίνεται εκπαίδευση στο προσωπικό του ιατρείου μας, προκειμένου να εξοικειωθεί περαιτέρω και να είναι πιο προσεκτικό το προσωπικό μας με τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων που καλείται να επεξεργαστεί. Και αυτό είναι σημαντικό, διότι όπως δείχνουν οι μελέτες, ο αδύναμος κρίκος στις περιπτώσεις που έχουν παρατηθεί παραβιάσεις δεδομένων είναι ο ανθρώπινος παράγοντας. Άρα η εκπαίδευση είναι ένα μέσο, ένα τρόπο, ένα τεχνικό μέτρο που θα μπορούσε να βελτιώσει την προστασία μας. Και φυσικά θα πρέπει να καταρριφθούν οι κατάλληλες εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες. Απέναντι στους συνεργάτες θα πρέπει τουλάχιστον να επικαιροποιηθούν οι συμβάσεις μας μαζί τους και να περιλαμβάνουν τις κατάλληλες συμβατικές ρήτρες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Πάμε να δούμε τώρα λίγο, πολύ έτσι επιφανειακά βέβαια, γιατί δεν έχουμε και τον χρόνο να αναπτυχθούμε περαιτέρω, την περίπτωση των κλινικών μελετών, μιας και υποθέτω αρκετοί από εσάς συμμετέχετε σε τέτοιες περιπτώσεις. Λοιπόν, σε αυτές τις περιπτώσεις ο ιατρός ερευνητής
μπορεί να έχει δύο ιδιότητες. Είτε να είναι υπεύθυνος επεξεργασίας από κοινού με το χορηγό, είτε να είναι εκτελών την επεξεργασία για λογαριασμό του χορηγού. Ποιο είναι αυτό το χαρακτηριστικό που μας κατευθύνει στο ποια ιδιότητα ισχύει? Είναι το εάν συμμετέχει ή όχι στη συγγραφή του ερευνητικού πρωτοκόλλου ο ιατρός ερευνητής. Εάν συμμετέχει, είναι από κοινού υπεύθυνος με τον χορηγό. Εάν δεν συμμετέχει, είναι εκτελών την επεξεργασία για λογαριασμό του χορηγού. Πρακτικά τώρα αυτό τι σημαίνει? Ότι παρότι η διάδραση του ιατρού ερευνητή απέναντι στο χορηγό, στην κλινική που συμμετέχει και στους συμμετέχοντες, στους ασθενείς, παραμένει ίδια, έτσι, η διάδραση αυτή. Ωστόσο αλλάζει, όπως βλέπετε ανά περίπτωση, άμα θέλετε να το ονομάσουμε η ιεράρχηση των σχέσεων. Στην πρώτη περίπτωση που είναι από κοινού υπεύθυνος επεξεργασίας, βλέπετε ότι είναι στο ίδιο επίπεδο με τον χορηγό, το εργοστασιάκι που φαίνεται. Ενώ όταν εκτελών την επεξεργασία ο γιατρός ερευνητής, βλέπετε ότι είναι στο ίδιο επίπεδο με την κλινική που συμμετέχει. Αυτό μεταφράζεται σε διαφορετικούς κανόνες δικαίου που εφαρμόζονται ανά περίπτωση. Στην πρώτη περίπτωση των αποκοινού υπευθύνων επεξεργασίας υπάρχει συγκεκριμένο άρθρο του κανονισμού, το άρθρο 26 που εφαρμόζεται, ενώ στην περίπτωση που η σχέση μας είναι αυτή μεταξύ υπευθύνων επεξεργασίας και εκτελούντος στην επεξεργασία, εφαρμόζονται αντίστοιχα το άρθρο 24 για τους υπευθύνους και το άρθρο 28 για τους εκτελούντες. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι στη μεν πρώτη περίπτωση θα πρέπει ο γιατρός να είναι πολύ προσεκτικός για να καθοριστούν τα ακριβή όρια των ευθυνών με τον χορηγό με τον οποίο είμαστε από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας, ενώ στη δεύτερη περίπτωση θα πρέπει να προσέξει πάρα πολύ ο ιατρός ερευνητής τους όρους που περιγράφονται στη σύμβαση, διότι μέρος των όρων αυτών συνιστούν τις οδηγίες του χορηγού προς τον ιατρό εργασίας για το πώς θα πρέπει, τι θα πρέπει να προσέξει ως προς τη διαχείριση και την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Αν λοιπόν επέλθει κάποια παραβίαση προσωπικών δεδομένων, ναι μεν ο υπεύθυνος επεξεργασίας, ο χορηγός, θα υποστεί, ας πούμε, τις όποιες κυρώσεις προκύψουν. Εντούτοις, αν η παραβίαση αυτή οφείλεται σε πράξη παραλήψης του εκτελούντος στην επεξεργασία ιατρού ερευνητή, τότε ο χορηγός ως υπεύθυνος επεξεργασίας έχει το δικαίωμα να στραφεί αναγωγικά στον ιατρό και να ζητήσει τις κατάλληλες αποζημιώσεις. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι πέραν της αστικής ευθύνης που μέχρι σήμερα οι περισσότεροι γιατροί γνωρίζουν, υπάρχουν και ένα σωρό άλλες ευθύνες που πλέον μπαίνουν στην εξίσωση. Γι' αυτό και είναι απαραίτητο να γίνουν προσπάθειες συμμόρφωσης. Θα πρέπει τώρα εδώ πέρα να μιλήσουμε λίγο για τη συγκατάθεση και να θέσουμε το εξής ερώτημα. Είναι η συγκατάθεση ενός ασθενού η κατάλληλη νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του? Η απάντηση είναι όχι. Αλλά για να απαντήσουμε πιο διεξοδικά, θα πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσουμε ότι είναι τελείως διαφορετικό πράγμα η συγκατάθεση για την ιατρική πράξη και τελείως διαφορετική η συγκατάθεση που προβλέπει ο κανονισμός και αφορά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Η συγκατάθεση με βάση τον κανονισμό βρίσκεται στα άρθρα 6 και 9 του κανονισμού, τα οποία περιλαμβάνουν τους νόμιμους λόγους για τους οποίους μπορεί κάποιος να κάνει επεξεργασία δεδομένων, είτε απλών άρθρο 6 είτε ευαίσθητον άρθρο 9. Τώρα, επίσης πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας ως προς την κατάθεση ότι έχει πολλές ιδιωτερότητες και επί της ουσίας καλό είναι να αποφεύγεται σαν νόμιμος λόγος. Για ποιο λόγο το λέω αυτό? Διότι αφενός η συγκατάθεση αποτελεί έναν μόνο από τους νόμιμους λόγους επεξεργασίας, υπάρχουν και άλλοι. Γι' αυτό πρέπει πρώτα να ανατρέχουμε αν μπορεί η επεξεργασία μας να θεμελιωθεί σε κάποιον άλλο νόμιμο λόγο, έτσι, γιατί έχουμε μια ένομη υποχρέωση, το προβλέπει ο νόμος, γιατί έχουμε μια σύμβαση και πρέπει να εκτελεστεί. Και μετά να βλέπουμε αν δεν μπορώ να το στηρίξω κάπου αλλού, τότε μόνο τέλος πάντων στηρίζομαι στη συγκατάθεση. Δηλαδή η συγκατάθεση είναι αυτό που λέμε το τελευταίο μας καταφύγιο. Επίσης θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι η συγκατάθεση πρέπει να είναι έγκυρη και η εγκυρότητα αυτή εξαρτάται από μια σειρά προϋποθέσεων που προβλέπονται συγκεκριμένα από το άρθρο 7 του κανονισμού, το οποίο άρθρο 7 συμπληρώνεται και από περαιτέρω νομολογία και επεξηγήσεις και οδηγίες που έχουν δώσει τα αρμόδια όργανα. Άρα λοιπόν η συγκατάθεση είναι ένας πολύ περίπλοκος μηχανισμός που θα πρέπει επίσης να συνοδεύεται από τη δυνατότητα ανάκλησης ανά πάσα στιγμή, όπως είδαμε και πιο πριν, και μάλιστα κατά τον ίδιο εύκολο τρόπο κατά τον οποίο παρέχεται.
Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι η χρήση της συγκατάθεσης ως νόμιμη βάση μπορεί να έχει σίγουρα κόστος ως προς τη διαχείρισή του, χρόνο, ενδεχομένως και χρήμα, γιατί θα πρέπει να ληφθούν περαιτέρω μέτρα, έντυπα συγκατάθεσης, φύλαξή τους, πολλά πράγματα δηλαδή που θα πρέπει να πλησιώσουν αυτή την πράξη. Και ταυτόχρονα το ρίσκο είναι πάντα αυξημένο όταν επιλέγουμε τη συγκατάθεση ως νόμιμη βάση. Γι' αυτό θα πρέπει να ανατρέχουμε πρωτίστως στις υπόλοιπες βάσεις που προβλέπει το άρθρο 6, όπως είδαμε, για τα απλά δεδομένα, που είναι η εκτέλεση σύμβασης, η συμμόρφωση με μια διάταξη νόμου, αν υπάρχει ένομο συμφέρον του ιατρού. Μόνο που θα πρέπει να προσέξουμε ότι σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να τεκμηριώνεται περαιτέρω ποιο είναι το ένομο συμφέρον. Δηλαδή να λέμε ποιο είναι αυτό, όχι απλώς να λέμε είναι ένα ένομο συμφέρον, είναι ένα ένομο συμφέρον για αυτό και για αυτό και για αυτόν τον λόγο. Επίσης, νόμιμη βάση είναι η διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος ενός φυσικού προσώπου. Εφόσον δεν μπορούμε αυτά εδώ να τα ικανοποιήσουμε, τότε κατατρέχουμε στην συγκατάθεση. Αντίστοιχα, στην περίπτωση των ευαίσθητων δεδομένων, έχουμε πολύ συγκεκριμένες νόμιμες βάσεις. Η κύρια βάση για την επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων που αφορά τους ιατρούς, κατά 99,9% των περιπτώσεων, άντε 90, είναι η παροχή υπηρεσιών υγείας από επαγγελματία υγείας που υπόκειται σε υποχρέωση επαγγελματικού απορρίτου. Αυτή είναι η πιο συνηθισμένη νόμιμη βάση και καλύπτει την επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων από ιατρούς και γενικότερα επαγγελματίες υγείας. Επίσης, μια κλασική περίπτωση είναι όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία ζωτικών συμφερόντων ενός φυσικού προσώπου, όταν αυτό είναι σωματικά ή νομικά ανίκανο να συγκατατεθεί. Άλλη μια νόμιμη βάση για τα ευαίσθητα δεδομένα είναι η εκπλήρωση υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού και του ασφαλιστικού δικαίου. Και εφόσον δεν μπορούμε να βρούμε μια νόμιμη βάση από τις παραπάνω, πάλι καταφεύγουμε στη ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου. Συνοψίζοντας όλα αυτά, θα παραλληλήσω λίγο την δουλειά που χρειάζεται σε επίπεδο συμμόρφωσης με τον κανονισμό με το λειτουργήμα του ιατρού. Διότι, όπως στην ιατρική, η προϋπόθεση μιας σωστής θεραπείας είναι η σωστή και η έγκαιρη διάγνωση, έτσι και στην περίπτωση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του κανονισμού, θα πρέπει να κάνουμε πρώτα μια σωστή διάγνωση. Άρα, λοιπόν, θα πρέπει να αναλύσουμε, να ξέρουμε τι δεδομένα κρατάμε και επεξεργαζόμαστε, πού τα φυλάσσουμε, πώς τα διαχειριζόμαστε ακριβώς και πόσο καιρό τα τηρούμε. Και αυτό αφορά τόσο τα φυσικά όσο και τα ηλεκτρονικά ή ψηφιακά αρχεία. Βάσει αυτών θα πρέπει να υιοθετήσουμε πολιτικές και διαδικασίες για την ορθή διαχείριση των δεδομένων, για την αντιμετώπιση περιστατικών παραβίωσης και τη διαχείριση ετοιμάτων των υποκειμένων των δεδομένων. Κατ' επέκταση θα πρέπει να φτιαχτούν και κατάλληλες ενημερώσεις για την επεξεργασία των δεδομένων απέναντι στους ασθενείς, κατά κύριο λόγο, αλλά επίσης και απέναντι στο προσωπικό που απασχολούμε. Σε αυτές τις ενημερώσεις θα πρέπει να περιλαμβάνονται ποια είναι τα δικαιώματά τους, ακόμα και το δικαίωμα της καταγγελίας θα πρέπει να αναφέρεται και να δίνουν μια διεύθυνση πού μπορούν να κάνουν καταγγελία. Θα πρέπει να ενημερώνονται για το πού μπορούν να απευθυνθούν, σε ποιο email, για παράδειγμα, σε ποιο τηλέφωνο, για να ασκήσουν τα δικαιώματά τους. Έχει κάποια συγκεκριμένη δομή η ενημέρωση. Και τέλος, θα πρέπει να ληφθούν οποιαδήποτε περαιτέρω τεχνικά και οργανωτικά μέτρα κρίνονται απαραίτητα κατά περίπτωση για την ασφάλεια των δεδομένων και της επεξεργασίας τους. Σε αυτό το πίνακα προσπαθώ να αποτυπώσω κατά τρόπο συγκεντρωτικό και συνοπτικό ενέργειες που πρέπει να γίνουν ανακατηγορία υποκειμένων των δεδομένων, ούτως ώστε να υπάρχει ένα επαρκές επίπεδο συμμόρφωσης σύμφωνα με τον κανονισμό. Μιλάω πάντα για τους γιατρούς. Είναι οι εσωτερικές πολιτικές που αναφέραμε, είναι οι ενημερώσεις επεξεργασίας και οι φόρμες συγκατάθεσης, ο έλεγχος και η επικαιροποίηση των συμβάσεων με τους τρίτους, τα υπόλοιπα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας που πρέπει να ληφθούν, η εκτίμηση αντικτύπου προστασίας δεδομένων, την οποία δεν έχουμε τον χρόνο να επεκταθούμε, αλλά θέλω να κρατήσετε το εξής. Έχει βγάλει μια οδηγία η αρχή, η οποία έχει δημοσιευτεί και σε ΦΕΚ, άρα έχει ένα βάρος και ένα κύρος. Όταν κάνουμε επεξεργασία δεδομένων με τη χρήση νέων τεχνολογιών και αφορά είτε σε μεγάλη κλίμακα φυσικών προσώπων, είτε σε μεγάλη κλίμακα ευαίσθητων δεδομένων, τότε θα πρέπει να διενεργείται προκαταρκτικά, προληπτικά, αν θέλετε, μία άσκηση κατά την οποία σταθμίζεται το αν η επεξεργασία
που πρόκειται να διενεργήσουμε υπερβαίνει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων. Και βάσει αυτού, της εκτίμησης των κινδύνων, του πόσο πιθανό είναι να επέλθει ο κίνδυνος αυτός και τι επιπτώσεις έχει αυτός ο κίνδυνος, καταλήγουμε σε κάποιο συμπέρασμα, ας το πούμε έτσι συνοπτικά, πράσινο, θετικό ή κόκκινο, αρνητικό, που μας επιτρέπει ή όχι να προβούμε στην εν λόγω επεξεργασία. Είναι μια ιδιαίτερα απαιτητική άσκηση. Οι συνήθεις περιπτώσεις τέτοιων εκτιμήσεων είναι όταν χρησιμοποιούμε συστήματα αρχειοθέτησης με τη χρήση νέων τεχνολογιών, ψηφιακά για παράδειγμα, όταν κάνουμε χρήση στο ιατρείο μας ιατρικών μηχανημάτων τα οποία αποθηκεύουν στοιχεία του κάθε ασθενούς και ενδεχομένως μπορεί αυτά να αποθηκεύονται και σε κάποιο cloud provider, default υπολογιστή, όπου μπορεί να έχουν πρόσβαση και τρίτοι, καθώς επίσης και στις περιπτώσεις που χρησιμοποιούμε κάμερες ασφαλείας. Η μη διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου από μόνο, ενώ απαιτείται, έτσι, αν είναι υποχρεωτική βάση του ΦΕΚ που είπαμε και δεν την κάνουμε, συνιστά από μόνο της παραβίασης του κανονισμού. Το αρχείο επεξεργασιών που λέμε παρακάτω και η εκτίμηση αντικτύπου προστασίας δεδομένων είναι ό,τι είναι τα λογιστικά μας βιβλία για μια επιχείρηση. Σε περίπτωση λοιπόν ελέγχου από όργανα της αρχής, τα πρώτα πράγματα τα οποία θα μας ζητηθούν είναι το αρχείο επεξεργασιών, αν υπάρχει εκτίμηση αντικτύπου για την επεξεργασία για την οποία ελεγχόμαστε και όλα τα υπόλοιπα έγγραφα τεκμηρίωσης που αποδεικνύουν, αρχή της λογοδοσίας, που αποδεικνύουν ότι δεν έχουμε παραβεί τέλος πάντων τις διατάξεις του κανονισμού ή δεν έχουν υποστεί παραβίαση τα δεδομένα του καταγγέλλοντος υποκειμένου. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει τακτικός επανέλεγχος όλων αυτών των μέτρων και των ενεργειών και πάρα πολύ σημαντικό, όπως αναφέραμε και πριν, να γίνει τακτική εκπαίδευση του προσωπικού και μάλιστα στοχευμένη εκπαίδευση του προσωπικού, διότι μόνο κατά αυτόν τον τρόπο διαμορφώνεται μια εσωτερική κουλτούρα και ο γιατρός σαν υπεύθυνος επεξεργασίας αποκτά μια αυτογνωσία για τα δεδομένα που επεξεργάζεται και τις ροές αυτών. Αυτό μας φέρνει σε καλύτερη ετοιμότητα και σε επίπεδο πρόληψης σε ό,τι αφορά τουλάχιστον το επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδομένων. Και επειδή όλα αυτά είναι ιδιαίτερα πολύπλοκα και ελπίζω να μην σας έχω ζαλίσει, θα σας συνέστηνα να ζητήσετε εξειδικευμένη επαγγελματική υποστήριξη από επαγγελματίες του χώρου, είτε αφορά την υποστήριξή σας σε ζητήματα υπευθύνων προστασίας δεδομένων, είτε αφορά τη διαχείριση αιτημάτων, τη διαχείριση περιστατικών, είτε τον έλεγχο και την επικαιροποίηση βάσεων πολιτικών διαδικασιών, είτε για την ενέργεια κάποιας εκτίμησης αντικτύπου. Αυτό που κατά κλείδι μπορούμε να αναφέρουμε είναι ότι δεν υπάρχει εφάπαξη μόρφωση. Αντιθέτως, πρόκειται για μια διαρκή διαδικασία αυτοβελτίωσης που θα την παρομοίαζαμε έναν αγώνα αντοχής και όχι έναν αγώνα ταχύτητας. Γι' αυτό και η συμμόρφωση προϋποθέτει πειθαρχία στους κανόνες και σίγουρα εξειδικευμένες γνώσεις. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας και είμαι στη διάθεσή σας για απορίες που ενδεχομένως μπορεί να έχετε. Εφόσον δεν υπάρχει κάποια ερώτηση από ό,τι βλέπω, παραμένω στη διάθεση των συνεργατών του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών για τυχόν απορίες σε μεταγενέστερο χρόνο. Ευχαριστώ και πάλι για την υποδοχή σας και την προσοχή σας και θα επανέλθουμε και στο μέλλον με άλλα έτσι, πιο εξειδικευμένα ζητήματα επί των προσωπικών δεδομένων από τη σκοπιά των ιατρών. Σας ευχαριστώ.